γιατί μας φέρνεις πολύ καλές πτήσεις. Παγκόσμια ρεκόρ. Ακριβώς. Από το αγώνισμα το οποίο πλέον τα τελευταία χρόνια προσφέρει πολύ μεγάλες επιτυχίες. Μιλάμε για το επικοντό βέβαια. Το επικοντό το οποίο στο πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών κλειστού στίβου που είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε και από την ΕΡΤΕ το διήμερο, το Σαββατοκύριακο, μας έφερε ένα παγκόσμιο ρεκόρ από τον Εμμανουήλ Καραλή. Ο Εμμανουήλ Καραλή έκανε παγκόσμιο ρεκόρ στο επικοντό πηδώντας τα 5,78. Είναι παγκόσμιο ρεκόρ εφήβων βέβαια. Πήρε την πρόκριση για το Μπέρμιγχαμ και έσπασε παγκόσμιο ρεκόρ ακριβώς ένα χρόνο από την προηγούμενη καλύτερη επίδοση, 5,75, που ήταν του Ντούμπλασιτς του Σουηδού στη Νέα Υόρκη, ακριβώς την ίδια ημερομηνία. Είχαμε και άλλες πολύ καλές επιδόσεις σήμερα. Είχαμε το χρόνο του Κώστα Βουβαλή στα 60 εμπόδια, που επίσης πήρε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, και η Ελισάβετ Πεσιρίδου. Όλα αυτά τα έχει συγκεντρώσει η Κατερίνα Αναστασοπούλου σε ένα βίντεο μαζί με τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, το οποίο μπορούμε να δούμε αυτής αμέσως. Εκπληκτικό φινάλε από τη νέα γενιά επεφύλασε το πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο ΣΕΦ, με το Μανώλη Καραλή να σημειώνει στο επικοντό επίσημο παγκόσμιο ρεκόρ κλειστού στίβου στους εφήβους με άλμα στα 5 μέτρα και 78 εκατοστά. Επίδοση που τον στέλνει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ. Ο 18χρονος πρωταθλητής βελτίωσε 2 φορές το πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων και επιχείρησε να καταρρύψει και το πανελλήνιο ρεκόρ των ανδρών που κατέχει ο Κώστας Φιλιππίδης με 5,85. Τοποθέτησε τον πύχη έναν πόντο πιο ψηλά, απέτυχε να τον περάσει, αλλά έδειξε για μία ακόμη φορά ότι είναι φτιαγμένος για μεγάλες επιδόσεις. Το είχαμε βάλει στόχο αυτό το ρεκόρ. Μπορούσα να το κάνω. Το να κάνω παγκόσμιο ρεκόρ παιδών και να κάνω και παγκόσμιο ρεκόρ εφήβων είναι δηλαδή ένα πάρα πολύ ωραίο συνέστημα, χαμηλά το κεφάλι και συνεχίζουμε, δεν έχει τελειώσει, τώρα αρχίζουμε. Ο Κώστας Δουβαλίδης έκανε την προσωπική του υπέρβαση στα 60 μέτρα εμπόδια. Ταλαιπωρημένος από τραυματισμούς, κατάφερε να επανέλθει και με χρόνο 7.69 έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Τερμάτισε δεύτερος πίσω από τον εκτός συναγωνισμού Μίλαν Τραϊκοβιτς, που σημείωσε ρεκόρ Κύπρου με 7.55, που αποτελεί την 7η καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο και τη δεύτερη στην Ευρώπη. Να πω συγχαρητήρια στο Μίλαν. Γιατί εγώ είδα το 7.57, αλλά δεν άκουσα μετά το 7.55, οπότε συγχαρητήρια για το παγκύπριο ρεκόρ. Θέλω να σας πω ότι ναι, για μένα ο κλειστός στίβος ήταν ένα πέρασμα. Θέλαμε να δούμε περισσότερο σε τι κατάσταση θα είμαι. Το εισιτήριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα τσέκαρε και η Ελισάβετ Πεσιρίδου, τερματίζοντας πρώτη στα 60 μέτρα εμπόδια με χρόνο 8.11. Σήμερα ήταν μια ικανοποιητική κούρσα. Πιστεύω πως υπάρχει δυνατότητα να το αλλάξω όλο αυτό και να κατέβω κι άλλο, δηλαδή να κάνω ένα ατομικό ρεκόρ που το εύχομαι. Εντυπωσιακή εμφάνιση και στη δεύτερη μέρα των αγώνων από τη Μαρία Μπελιμπασάκη, αυτή τη φορά στα 200 μέτρα. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια τερμάτισε πρώτη με χρόνο 23.02. Δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στην Ελλάδα, πίσω από την Κατερίνα Κόφα, που κρατά το πανελλήνιο ρεκόρ με 22.71 από το 1998. Ήταν μια πολύ μεγάλη επίδοση. Όπως είπες, δεν έχω ξανατρέξει κλειστό στίβο. Εκεί είναι κάπως περίεργο, βασικά και στη στροφή έχασα λίγο κάποια βήματα λόγω της ανηφόρας, κάτι φόρας. Αλλά ο χρόνος που έκανε 23.02 μου έδωσαν τελικά. Άμα σκεφτείς ότι κανονικά έχω 23.00, εντάξει, το ανοιχτό είναι μεγάλη επίδοση. Στα 200 μέτρα των ανδρών, πρωταθλητής αναδείχθηκε ο Παναγιώτης Τριβιζάς με χρόνο 21.35, ενώ στο μήκος πρώτος ήταν ο Μάρκος Συρίγος με άλμα στα 7 μέτρα και 69 εκατοστά. Λοιπόν, να πούμε ότι μία μέρα πριν, το Σάββατο δηλαδή, είχαμε μία πολύ ακόμη σπουδαία επιτυχία της Κατερίνας Στεφανίδη, η οποία έκλεισε ένα χρόνο ολόκληρο μόνο με επιτυχίες, μόνο με νίκες. Συμπλήρωσε 17 νίκες, αγωνίστηκε στο Ρουέν, στο Διεθνές Meeting στο Ρουέν, πέρασε τα 4.82, βλέπουμε εδώ την προσπάθειά της και μάλιστα είναι η τρίτη καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο για την Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία, όπως είπαμε, συμπληρώνει 17 συνεχόμενες νίκες ακριβώς ένα χρόνο πριν ξεκίνησε αυτή το σερί και δεν λέει να το σταματήσει. Και μακάρι να πάει μέχρι το Μπέρμιγχαμ, το οποίο είναι το παγκόσμιο πρωτάθλημα από 1 έως 4 Μαρτίου. Είναι το μοναδικό χρυσό μετάλλιο που της λείπει σε παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου. Θυμίζω πέρσι είχε πάρει το χρυσό στο παγκόσμιο του ανοιχτού, στο ευρωπαϊκό του κλειστού. Το μόνο που της λείπει είναι και το Ολυμπιακό βέβαια στο Ρίο. Είναι το χρυσό στο παγκόσμιο του κλειστού. Μακάρι να συμπληρώσει και εκεί την 18η νίκη της και να πάρει αυτό το χρυσό μετάλλιο. Στον ίδιο αγώνα αγωνίστηκε και η Νικόλη Κυριακοπούλου, η οποία βελτιώνει συνέχεια και αυτή τις επιδόσεις, και ο Κώστας Φιλιππίδης,
ο οποίος επίσης πάει πολύ καλά στο επικοντό. Όλες αυτές οι επιτυχίες για το επικοντό. Αυτά για το στίβο. Θα έχουμε βέβαια πολλή συνέχεια κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών.